Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τετάρτη, 24 Μαΐου του 2023. Προχωράμε τα θέματά μας, έχει αρκετό ενδιαφέρον και απόψινή εκπομπή, έχει αρκετά ενδιαφέροντα θέματα και απόψινή εκπομπή, όχι για την πολιτική δεν θα πούμε, αν και κάνει τρελά νούμερα, ο κόσμος διψάει να μιλάμε για τα εσωτερικά, εμείς δεν θα μιλήσουμε για τα εσωτερικά θέματα της Ελλάδας. Λοιπόν, πάμε στην Ουκρανία. Ορισμένοι λέτε να μην πούμε για την Ουκρανία. Πώς να μην πούμε, ρε παιδιά, πάλι σήμερα απειλή για πυρηνικό πόλεμο είχαμε. Δηλαδή, εκτός και αν τα ενημερώνεστε από πουθενά αλλού. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην ενημερωθούμε για αυτά? Και όχι μόνο αυτό, είχαμε και μια επίθεση σε ένα ρωσικό πλοίο που προστάτευε τους αγωγούς, τους Τούρκικους, με μη επανδρομένο υποβρύχιο, έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν θέματα σοβαρά. Τι έκαναμε, δεν μπορούμε να μην τα αναφέρουμε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στον Μπαχμούτ. Στον Μπαχμούτ είπαμε ότι γινόταν τις τελευταίες μέρες, 20 του μηνός, οι Ρώσοι λένε ότι κατέλαβαν τον Μπαχμούτ. Ή Αρτιομόφσκ, όπως το αποκαλούν αυτοί οι Ρώσοι. Οι Ουκρανοί από τη δική τους πλευρά είπαν διάφορα, ότι δεν κατελήφθη, ότι ακόμα ελέγχουμε ένα μέρος, ότι τους κάνουμε έναν υπερκερωτικό ελιγμό στα πλευρά βορρά και νότο της πόλης για να τους κάνουμε λαβίδα. Τελικώς ήταν η πρώτη μέρα που το Ουκρανικό ΓΕΘΑ δεν έκανε καμία αναφορά για τον Μπαχμούτ. Τους τελευταίους 9 μήνες πάντα στην ημερήσια έκθεση των γεγονότων που συμβαίνουν στα μέτωπα πάντα είχε μια αναφορά στον Μπαχμούτ. Είναι η πρώτη φορά. Κατά πάσα πιθανότητα έγινε μια επιχείρηση παραπλάνησης της ουκρανικής και της διεθνούς κοινής γνώμης για να διαχειριστούν τις πρώτες μέρες να μην πέσει το ηθικό, και τώρα σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει να το δέχεται. Οι Ρώσοι από την πλευρά τους λένε ότι ο Πουσίλιν, ο επικεφαλής της λαϊκής δημοκρατίας του Ντονέτσκ, λέει ότι έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση στα πλευρά της, του Μπαχμούτ, εκεί που είχαν κάνει αντεπιθέσεις οι Ουκρανοί. Επίσης, ένας διπλανός δήμος έχει αναλάβει υπό την ευθύνη του την πόλη του Μπαχμούτ. Ο δε Πουσίλιν δήλωσε ότι ότι ήδη έχει πάει η αστυνομία του Ντονέτσκ για να περιπολίσει στην πόλη. Κατηγορούν τους Ουκρανούς ότι χειρίστηκαν με χειρότερο τρόπο από ότι τους κατοίκους της Μαριούπολης οι αμυνόμενοι στο Μπαχμούτ, και μάλιστα λένε ότι θα ζητήσουν αποζημιώσεις, λέει, και για την Μαριούπολη και για τον Μπαχμούτ, αλλά και για τις άλλες ρωσικές πόλεις που είναι στο ουκρανικό έδαφος. Χρησιμοποιώ τα λόγια που λένε αυτοί, δεν σημαίνει ότι τα δεχόμαστε, για τις καταστροφές που υπέστησαν. Κάτι τέτοιο διάβασα σήμερα, και θα δείτε παρακάτω, λένε και κάτι άλλο για τις αποζημιώσεις. Εν πάση περιπτώσει, αναφέρονται συγκεντρώσεις στρατευμάτων στην γειτονική πόλη, λίγα χιλιόμετρα δυτικά του Μπαχμούτ, στο Τσασιβιάρ. Πιθανόν να ετοιμάζεται και κάποια αντεπίθεση. Επίσης, υπάρχει μια αναφορά σε δυτικά μέσα που λένε ότι ήταν λάθος ο χειρισμός της υπόθεσης Μπαχμούτ από τον. Δέχθηκε εισηγήσεις πιθανόν των επιτελών του, είτε πολιτικών είτε στρατιωτικών, για τον Μπαχμούτ, που το χαρακτήρισε ως το επίκεντρο της άμυνας της Ουκρανίας, και τώρα με την πτώση του Μπαχμούτ θα κληθεί να δικαιολογηθεί πώς ιτήθηκε ο Ουκρανικός στρατός από μια ομάδα μισθοφόρων, από ένα στρατό μισθοφόρων, και αυτό θα πλήξει το γόητρο του Ουκρανικού στρατού, του ίδιου του Ζελένσκι, αλλά και τα επιχειρήματά του να πάρει βοήθεια από τη Δύση. Έπληξε την εμπιστοσύνη της Δύσης προς την Ουκρανία. Τώρα, ενώ συμβαίνουν αυτά, επαναλαμβάνω, δεν λέμε όταν επαινούμε κάτι, το επαινούμε τεχνοκρατικά, δεν λέμε σωστά το έκανε. Πάντως, θεωρώ ότι ήταν εκπληκτική σχεδίαση η επιχείρηση που έγινε στο Μπελγκορόντ. Τώρα, ποιος σχεδίασε, ξένοι, οι Ουκρανοί, δεν ξέρω. Πάντως, εκεί έγινε μία εισβολή, παρουσιάστηκε ως... Το Μπελγκορόντ είναι μια περιφέρεια της Ρωσίας δίπλα στο Χάρκοβο. Παρουσιάστηκε ως εξέγερση Ρώσων στο εσωτερικό της Ρωσίας. Πάντως, ούτως ή άλλως, είχε μέσα στρατιωτικά οχήματα, θα δούμε μετά τι έγινε με αυτά, αμερικανικής κατασκευής,
υποχρεώθηκε η Ρωσία να στείλει επιθετικά ελικόπτερα, μαχητικά αεροσκάφη, στρατό, σύνοριο χωροφυλακή, δηλαδή εκεί που είναι η προσοχή της στα μέτωπα στην Ουκρανία, υποχρεώθηκε να αναπροσανατολίσει τις δυνάμεις. Θα δούμε παρακάτω. Ετοιμάζουν και άλλα χουνέργια οι Ουκρανοί στους Ρώσους και σε άλλες τρεις περιφέρειες. Που αν γίνει αυτό, θα έχουμε μια επέκταση, ένα μέτωπο περίπου ίσης 1000 χιλιόμετρα, αν ανοίξουν αυτό το μέτωπο οι Ουκρανοί, με το μέτωπο που άνοιξαν οι Ρώσοι στην Ανατολική Ουκρανία. Για να δούμε τι λέει τώρα. Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και των Περιφερειακών Αρχών Ντανίλοφ της Ουκρανίας παραδέχτηκε πράγματι ότι το Κίεβο θα συνεχίσει να διαδίδει την πρακτική της δολιοφθοράς στις ρωσικές παραμυθόριες περιοχές. Σύμφωνα με τον Ντανίλοφ, χρησιμοποιώντας πιθανόν Ρώσους εθνικιστές που είναι εναντίον του Ρώσους παραστρατητικούς που είναι εναντίον του Κιέβου. Σύμφωνα με τον Ντανίλοφ, το κίνημα αντίστασης στις ρωσικές αρχές, το οποίο μπορεί να παρατηρηθεί στην περιοχή Μπελγκορότ, το παρουσιάζουν ότι είναι Ρώσοι αντιστασιακοί, θα εμφανιστεί και στις περιοχές Μπριάνσκ, περιφέρειες Μπριάνσκ, Κούρσκ και Βορονές, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ρωσίας. Τέτοιες διαδικασίες θα συνεχιστούν στο έδαφος της Ρωσίας έως ότου εγκαταλείψει η Μόσχα τις επιθετικές ενέργειες κατά της Ουκρανίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ουκρανία, χωρίς να δέχεται ότι εμπλέκεται, λέει ότι υποστηρίζει τους αντιστασιακούς Ρώσους. Τώρα, επειδή έχουν στα χέρια τους οχήματα και οπλισμό αμερικανικής κατασκευής οι Ρώσοι από τους εισβολείς στην πόλη, στο περιφέρεια του Μπελγκορότ, οι Ρώσοι λένε ότι σκότωσαν, έχουν πτώματα από 50 εισβολείς που είναι Ουκρανοί, λένε οι Ρώσοι, αλλά έχουν και οχήματα στα χέρια τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε ανακοίνωση, δεν υποστηρίζουν τα χτυπήματα των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων κατά της Ρωσίας. Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, Μάθιου Μίλλερ. Δεν ενθαρρύνουμε ούτε υποστηρίζουμε χτυπήματα στο εσωτερικό της Ρωσίας, είπε, σχολιάζοντας πληροφορίες για τη χρήση αμερικανικών όπλων από την Ουκρανία στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Πάλι για το ίδιο θέμα. Οι ΗΠΑ δεν έδωσαν άδεια στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας να χρησιμοποιήσουν τον παραδοθέντα σε αυτούς εξοπλισμό σε τρίτους, να δώσουν δηλαδή, διότι οι Ουκρανοί λένε μπορεί να δώσαμε τα όπλα σε Ρώσους αντιστασιακούς. Εμείς λέει δεν δώσαμε τέτοια άδεια να δώσουν τα όπλα που τους δώσαμε σε τρίτους, απάντησε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πάτρικ Ράιτνερ σε ερώτηση σχετικά με την πιθανή χρήση αμερικανικών όπλων στην επίθεση στην περιοχή Μπελγκορότ. Δεν εγκρίναμε καμία μεταφορά εξοπλισμού και δεν ζήτησαν άδεια να παραδώσουν εξοπλισμό σε παραστατικές δομές, είπε ο Ράιτνερ στην ενημέρωση του Πενταγώνου, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του βίντεο που δείχνει κατεστραμμένα αμερικανικά τεθωρακισμένα οχήματα στην περιφέρεια Μπελγκορότ. Άραγε, ο κύριος Πάτρικ Ράιτνερ γνωρίζει, έδωσαν άδεια στην Τουρκία να χρησιμοποιούν δεκαετίες τώρα αμερικανικά όπλα στα κατεχόμενα της Κύπρου. Δόθηκε αυτή η άδεια? Και αν δεν δόθηκε, γιατί δεν ασκούν πίεση στην Τουρκία να τα πάρει πίσω? Λοιπόν, αυτά με τον Μπελγκορότ, επαναλαμβάνω, είναι σαν σχεδία σε μια εκπληκτική επιχείρηση για να υποχρεώσει τη Ρωσία να το ξανασκεφτεί. Έχουμε μια άλλη πληροφορία, ένα άλλο ζήτημα. Παρά τον πόλεμο, οι Ουκρανικές αρχές προσπαθούν να διατηρήσουν την διαμετακόμιση ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, γράφει η Washington Post. Σύμφωνα με την εφημερίδα, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο με τη Ρωσία, που σκότωσε δεκάδες χιλιάδες Ουκρανούς στρατιώτες και πολίτες, η Ουκρανία συνεχίζει να διοχετεύει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο μέσω αγωγών που διατρέχουν την επικράτειά της προς τους Ευρωπαίους γείτονές της. Την ίδια στιγμή, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι απαιτούν από τους δυτικούς εταίρους να αυστηροποιήσουν τις κυρώσεις και να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με τη Ρωσία, σημειώνει η εφημερίδα. Η Ουκρανία επιμένει ότι δεν έχει άλλη επιλογή, υποστηρίζοντας ότι οι συμφωνίες με τη Ρωσική Ομοσπονδία
παρέχουν μόχλευση στο Κρεμλίνο και συμβάνουν στον περιορισμό των αεροπορικών επιδρομών. Τι εννοούν με αυτό? Εννοούν ότι όπου υπάρχουν οι οδεύσεις των αγωγών, οι Ρώσοι για να μην τους καταστρέψουν δεν βομβαρδίζουν. Άρα έτσι προστατεύουμε ένα μέρος της επικράτειάς μας, λένε οι Ουκρανοί. Πάντως να σημειώσουμε ότι το κάνουν επειδή εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Δηλαδή, εμείς όλοι υποχρεωνόμαστε να επιβάλλουμε και οι Ρώσοι στη Ρωσία που πλήττονται τα συμφέροντά μας και πολιτικά και οικονομικά και εθνικά συμφέροντα πλήττονται, αλλά η Ουκρανία εκεί που εξυπηρετούν τα συμφέροντά της, ενώ σκοτώνεται, τη σκοτώνει ο Ρώσος, αφήνει να περνάει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και οικονομάει και η Ουκρανία και η Ρωσία. Παράλογο, πώς το λέει ο Λαζόπουλος. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο, να πούμε επίσης ότι είναι έτοιμα σχεδόν 110 Leopard 1A5, είναι το προηγούμενο μοντέλο το Leopard 2, έχει 105 χιλιοστών πυροβόλο, είναι καλά άρματα πάντως, είναι σχεδόν καινούργια από ό,τι διαβάζω, τα οποία παραδίδονται ως ονούπο στον Ουκρανικό στρατό. Άρα 110, μιλάμε για, αν είναι και μειωμένες με λιγότερα άρματα, είναι περίπου 2,5-3 επιλαρχίες, έτσι. Σημαντική δύναμη, πολύ σημαντική, παρότι επαναλαμβάνω είναι ένα μοντέλο πίσω. Πάμε τώρα στα F-16. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι, εργάζεται το επιτελείο πάνω στον μετασχηματισμό της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας για να είναι έτοιμη να δεχτεί μαχητικά από τη Δύση. Δηλαδή η F-16 που είπαμε, και αφού λένε τέταρτης γενιάς, μάλλον θα είναι τα F-16 Viper. Τώρα, το Newsweek λέει η Ουκρανία δεν είναι ακόμη έτοιμη να προμηθευτεί, να υποδεχτεί αεροσκάφη F-16. Η Ουκρανία θα αρχίσει να δέχεται μαχητικά F-16 μόνο αφού το Κίεβο επιλύσει 3 σημαντικά ζητήματα, γράφει η αρθρογράφος του περιοδικού Έλλη Κουκ. Πρώτον, είναι η εκπαίδευση των χειριστών, η οποία θα πάρει αρκετό χρόνο, απαιτεί επίσης προσωπικό που εξυπηρετεί αεροσκάφη στο έδαφος. Δεύτερον, σημαντικό σημείο είναι η ομαλή διάδρομη προσγείωσης, τους οποίους η Ουκρανία δεν διαθέτει. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ότι τα σοβιετικής κατασκευής αεροδρόμια, οι αεροπορικές βάσεις, έχουν άλλες προδιαγραφές από τις δυτικές και άλλες προδιαγραφές έχουν και τα αεροσκάφη. Πιο ευαίσθητα είναι τα δυτικά. Εάν βάλεις ένα αεροσκάφος να απογειωθεί από έναν διάδρομο προσγείωσης, ο οποίος δεν είναι καθαρισμένος και σκουπισμένος και το οδόστρωμα δεν είναι συνεκτικό, και αν φεύγουν πετραδάκια, μπορεί μετά από λίγο να πέσει το αεροσκάφος. Αυτά διαβάζω, έτσι. Και το τρίτο πρόβλημα είναι η κλίμακες ανταλλακτικών, η τεχνική υποστήριξη κτλ. Που θα πρέπει, είναι δύσκολο τώρα να έχεις τεχνικό προσωπικό που εξυπηρετεί ρωσικής, σοβιετικής κατασκευής αεροσκάφη και τώρα να έρθουν δυτικής. Είναι μεγάλο θέμα. Ούτως ή άλλως είναι ένας άλλος τύπος. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου πάντως, Patrick Reitner, δήλωσε ότι η απόφαση για την αποστολή των F-16 θα ληφθεί στην επόμενη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ομάδας Επαφής για την Ουκρανία που θα γίνει στο Ραμστάιν. Λοιπόν, αυτά για τα F-16. Η Ιταλία είπε ότι εμείς την τελευταία φορά που είχαμε σε χρήση F-16 ήταν πριν 10 χρόνια. Δεν μπορούμε τώρα, λέει, να φέρουμε βετεράνους πιλότους οι οποίοι θα εκπαιδεύσουν τους Ουκρανούς στα F-16. Άρα δεν βλέπουμε θετικά το θέμα της εκπαίδευσης Ρώσων, Ουκρανών χειριστών στα F-16. Ενώ η Δανία λέει από τον επόμενο μήνα εγώ δέχομαι να αρχίσω να εκπαιδεύω τους Ουκρανούς. Τώρα, ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, ο Γουάλας, βρίσκεται στο Κίεβο, συναντήθηκε με τον Ροζνίκοφ, τον ομόλογό του, συζήτησαν τα θέματα της υποστήριξης και την ίδια στιγμή ένα βρετανικό αναγνωριστικό, τη Συνοδεία Αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, τυφώνας, ήταν στην περιοχή της Μολδαβίας και του Ευξηνοπόντου. Έκανε περιπολίες. Τώρα δεν ξέρω γιατί τις έκανε. Επίσης ο Σούνακ, ο Πρωθυπουργός Βρετανίας, δήλωσε ότι η στρατηγική της Ρωσίας είναι, στους Financial Times,
δήλωσε ότι η στρατηγική της Ρωσίας είναι να επιμηκύνει τον πόλεμο για να προκαλέσει με τον τρόπο αυτό κόπωση στη Δύση να συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία. Ο ίδιος δήλωσε ότι εμείς δεν θα πάψουμε να τη στηρίζουμε όσο χρειαστεί. Πάντως, αν είναι αυτή η στρατηγική, κάτι θα έχουν στο νου τους για να την χρησιμοποιούν. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη Γκεράν, Γεράνι δηλαδή, τα ρωσικά, ιρανικής σχεδίασης, έπληξαν στόχους στη Χερσόνα, στο Σούμι και στο Τσερνίχεβ. Από τη Χερσόνα είδα ένα βίντεο ότι ένας Ρώσος της Χερσόνας που παραμένει στη Χερσόνα επέρεται σε ένα βίντεο ότι εγώ εμείς δώσαμε ακριβείς συντεταγμένες και τα Γεράν ανατείνεξαν αποθήκες πυρομαχικών στη Χερσόνα. Επίσης είδα πάλι ένα φωτογραφίες, όχι βίντεο, ρωσικής όμως, από ρωσικές πηγές που λένε ότι το επόμενο Μπαχμούτ θα είναι το Ουγλεντάρ, που είναι μια μικρότερη πόλη από ό,τι είδα, αλλά φαίνεται ότι έχει κάποια σημασία, και εννοούσαν ότι θα το ισοπεδώσουμε το πυροβολικό, γιατί είδα κάποιες βολές πυροβολικού, να δούμε αν το επόμενο διάστημα, είπαμε ότι η Μαρίνκα, η Αυντέευκα και το Ουγλεντάρ είναι οι τρεις πόλεις που γίνονται ακόμα μάχες, να δούμε. Λοιπόν, αυτά, κάποιος έγραψε ένα σχόλιο και είπε αν μπορώ να επιβεβαιώσω, ο Ζαλούζνη νομίζω λέγεται, για να δω. Ναι, ο Ζαλούζνη είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ της Ουκρανίας. Έχει γραφτεί εδώ και καιρό, και μέρες δηλαδή, ότι σε μια επίθεση πυραυλική σε ένα κέντρο διοίκησης του Ουκρανικού στρατού τραυματίστηκε σοβαρά ο Ζαλούζνη. Και γι' αυτό από τότε δεν τον είδαμε πουθενά σε βίντεο να έχει μια φυσική παρουσία. Εμείς μόνο να πούμε ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία προχθές με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον ΗΠΑ, και νομίζω χθες με τον αρχηγό των στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, τον Καβόλη, τον στρατηγό. Τηλεφωνικές συνομιλίες. Τώρα δεν ξέρω τι να σας πω εγώ. Απλό που αυτό που έχω να πω είναι ότι όσο το έψαξα, από τότε που λένε οι Ρώσοι ότι τραυματίστηκε μέχρι σήμερα δεν τον είδαμε να εμφανίζεται πουθενά. Μέχρι εκεί μπορώ να επαληθεύσω, τίποτα άλλο. Πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα μας. Είναι το δεύτερο θέμα, οι εξελίξεις στη Ρωσία. Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να συνεχίζει να λέει ψέματα για τον Μπαχμούτ. Δεν κρύβεται. Τον Μπαχμούτ λέει είναι πλέον απελευθερωμένο. Ο Λαυρόφ δήλωσε ότι... Ναι, ο Λαυρόφ δήλωσε ότι όσο στέλνονται όπλα στη Δύση, αυτό συνιστά μία de jure εμπλοκή του ΝΑΤΟ στον πόλεμο και ότι αυτό φέρνει πιο κοντά μία, ακόμα και μία, ένα πυρηνικό πόλεμο. Δεν είμαι σίγουρος αν το είπε, γιατί σήμερα διάβασα πάρα πολλά και δεν τα εκτύπωσα και όλα. Επίσης είχαμε μία αναχέτηση δύο αμερικανικών βομβαρδιστικών στον αέριο χώρο στη θάλασσα της Βαλτικής, τα οποία αναχαιτίστηκαν από ένα Σουχόι 27. Ο Πριγκόζιν έδωσε εδώ δεκίδες συνεντεύξεις, επέρεται ότι εγώ νίκησα όλους τους στρατούς του ΝΑΤΟ, δεν είναι μόνο παρεμπιπτόντος, επένεσε τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Είναι ένας γενναίος στρατός και εγώ το πιστεύω, γιατί πραγματικά πολεμούν με αυταπάρνηση. Εγώ δεν ξέρω τώρα τα ποιοτικά στοιχεία, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι πολεμούν με αυταπάρνηση. Επένεσε, αλλά όμως παρόλα αυτά λέει, αποδείξαμε στον Μπαχμούτ ότι εμείς είμαστε καλύτερο στρατός από όλο το ΝΑΤΟ και από τον Ουκρανικό. Αλλά είπε ότι είμαι στη διάθεση της Μόσχας, όπου μου πούν να πάω θα πάω, γιατί είχε πει ότι στις 25 του μηνός θα αποχωρήσει, και είπε ότι καθημερινά έχουμε εκατοντάδες νέους που θέλουν να ενταχθούν στο μισθοφορικό στρατό, κάπου νομίζω 10.000 νέοι έχουν μπει μέχρι τώρα το τελευταίο διάστημα, και έκανε μια προειδοποίηση στη Μόσχα και είπε «Κηρύξτε στρατιωτικό νόμο
δεν ξέρω αν εννοούσε όλη τη Ρωσία, αλλά κηρύξει στρατιωτικό νόμο, διότι εννοώντας ότι η Δύση έχει ένα τέτοιο σχέδιο και χρησιμοποιεί και την Ουκρανία, θα σας οδηγήσουν σε εξεγέρσεις που μπορεί να μοιάζουν με την επανάσταση των Πολσεβίκων του 1917. Αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Τώρα, να δούμε τι είπε η ρωσική πλευρά για το Μπελγκορόντ. Για πάρα πολύ σκληρή απάντηση στην Ουκρανία μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Μπελγκορόντ έκανε λόγο ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Σεργέη Σοϊγκού. Ο Σοϊγκού, αναφερόμενος στην επίθεση που έγινε στις 22 Μαΐου στο Μπελγκορόντ, υποστήριξε ότι πίσω από αυτήν ήταν μια μονάδα Ουκρανών εθνικιστών οι οποίοι εισέβαλαν στο ρωσικό έδαφος από το σημείο ελέγχου Κοζίνκα. Όπως είπε, οι δυνάμεις αυτές εξουδετερώθηκαν. Τα υπολείμματά τους οδηγήθηκαν πίσω στο έδαφος της Ουκρανίας, όπου και εξοντώθηκαν εντελώς. Περισσότεροι από 70 Ουκρανοί τρομοκράτες, όπως και τα οχήματα και τα τεθωρακισμένα τους, καταστράφηκαν. Θα συνεχίσουμε να απαντάμε άμεσα και εξαιρετικά σκληρά σε τέτοιου είδους ενέργειες των Ουκρανών, υπογράμμισε ο Σοϊγκού. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανοί χρησιμοποίησαν δυτικής κατασκευής στρατιωτικό εξοπλισμό και όπλα, αναφέροντας πως αυτό συνάδει με την αυξανόμενη ανάμειξη της Δύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και στη Ρωσία. Ο Ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε μαχητές που επιτέθηκαν στη ρωσική μεθοριακή περιοχή του Μπελγκορόντ με τεθωρακισμένα, σκοτώνοντας περισσότερους από 70 Ουκρανούς εθνικιστές. Οι εικόνες των κατεστραμμένων οχημάτων που χρησιμοποίησαν μαχητές προσκύμενοι στην Ουκρανία και προβλήθηκαν σε κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας δείχνουν αμερικανικής κατασκευής στρατιωτικό εξοπλισμό όπως Χάμβι. Δεν είναι μυστικό για εμάς πως όλο και περισσότερος εξοπλισμός παραδίδεται σε ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Δεν είναι μυστικό πως αυτός ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται εναντίον του δικού μας στρατού. Και δεν είναι μυστικό για εμάς πως η άμεση και έμεση ανάμειξη δυτικών χωρών στη σύγκρουση αυτή αυξάνεται μέρα με τη μέρα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ. Τώρα, να δούμε τι λένε και για τα F-16 οι Ρώσοι. Ο Ριαμκόφ, οι δυτικές χώρες θα ήθελαν να πουλήσουν F-16 στην Ουκρανία και να πάρουν πιο σύγχρονα αεροσκάφη από την Αμερική για τη δικιά τους πολεμική αεροπορία. Ορισμένες χώρες προσπαθούν να πουλήσουν αυτά τα σκουπίδια στην Ουκρανία με το σύνθημα της βοήθειας, με την ελπίδα ότι σε αντάλλαγμα θα λάβουν πιο σύγχρονο εξοπλισμό από τη ΣΥΠΑ. Το Αμερικανικό Στρατιωτικό Βιομηχανικό Συγκρότημα τρίβει τα χέρια του, σημείωσε ο Ριαμκόφ και πρόσθεσε ότι οι πολιτικοί στην Ουάσιγκτον ονειρεύονται ότι από την ανεξαρτησία της Ευρώπης σε διάφορους τομείς σύντομα δεν θα έχει μείνει τίποτα. Ο Ριαμκόφ είναι υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας. Προσέξτε τι διάβασα. Ότι κάτι τέτοιο υπονοούσαν, θυμάστε προχθές είπαμε ότι έγινε ένα λογιστικό λάθος όπου υπερτιμολόγησαν οπλικά συστήματα που έδωσαν στην Ουκρανία οι Αμερικανοί κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Πώς έγινε η υπερτιμολόγηση? Ενώ έδιναν παλιά οχήματα, τα τιμολογούσαν σαν καινούρια. Και έτσι ξεσκαρτάρισαν το δικό τους υλικό και έγραψαν εμείς δώσαμε 3 δισεκατομμυρίων επιπλέον 3 δισεκατομμύρια και πιθανόν οι ένοπλες δυνάμεις για την αντικατάστασή τους θα ζητήσουν επιπλέον 3 δισεκατομμύρια. Ότι αυτό λέει ο Ριαμκόφ γίνεται και από ευρωπαϊκές χώρες. Ξεσκαρτάρουν ό,τι σκάρτο έχουν ή παλιό ή θέλουν να αντικαταστήσουν τα F-16 τους με κάτι άλλο, με F-35, τα δίνουν στην Ουκρανία και μετά θα πάρουν με ευνοϊκούς όρους πιθανόν. Αυτό είναι το νόημα της δήλωσης του Ριαμκόφ. Τώρα έχουμε και ένα άλλο θέμα, αυτό είναι και επικίνδυνο. Φυσικά να θυμηθούμε ότι ο Μπλίνκιν είπε στον Μπάιντεν όταν του εισηγήθηκε τα F-16, μη φοβάσαι, οι Ρώσοι κάνουν σκληρές δηλώσεις αλλά στην πράξη δεν κάνουν τίποτα. Μία τέτοια σκληρή δήλωση και συμβιλική και επικίνδυνη θα έλεγα έχουμε και σήμερα από τον Δημήτρη Πεσκόφ. Η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους της στην Ουκρανία είτε μέσω της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, όπως αποκαλεί η Ρωσία την εισβολή, είτε με όλα τα άλλα μέσα, δήλωσε την Τετάρτη στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ ο Πεσκόφ. Η Ρωσία εξετάζει μόνο την ολοκλήρωση της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης.
διασφάλιση των συμφερόντων της, επίτευξη των στόχων της Ρωσίας είτε μέσω της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, είτε με άλλα διαθέσιμα μέσα, είπε ο Πεσκόφ στο ΤΑΣ, απαντώντας σε ερώτηση για το αν η Ρωσία θα εξετάσει το ενδεχόμενο του παγώματος της σύγκρουσης. Σε αυτό η Ρωσία είναι αλληλέγγυα με τη Δύση. Η σύγκρουση στην Ουκρανία δεν πρέπει να αφαιθεί να παγώσει, είπε ο εκπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Απέφυγε πάντως να εξηγήσει με ποιον άλλον τρόπο μπορεί να τελειώσει η σύγκρουση αυτή. Δηλαδή είπε ότι και εμείς δεν θέλουμε να παγώσει, δεν θέλουμε δηλαδή διαπραγματεύσεις. Θέλουμε να συνεχιστεί ο πόλεμος μέχρι να πετύχουμε τους στόχους μας, είτε με την επιχείρηση είτε με άλλο τρόπο. Ποιο τρόπο? Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς δήλωσε νωρίτερα ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την κατάσταση γύρω από την Ουκρανία δεν πρέπει να έχουν στόχο να παγώσουν τη σύγκρουση. Ανάλογη θέση εξέφρασαν και εκπρόσωποι άλλων δυτικών χωρών. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Σούνακ χαρακτήρισε τη Δευτέρα θεμελιωδώς λανθασμένα ειρηνευτικά σχέδια που δεν προβλέπουν την επιστροφή εδαφών που χάθηκαν στο Κίεβο και θα οδηγήσουν μόνο σε πάγωμα τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Το Κίεβο δήλωσε επίσης ότι οι ειρηνευτικές πρωτοβουλίες δεν πρέπει να προβλέπουν το πάγωμα της σύγκρουσης. Δηλαδή όλοι θέλουν πόλεμο, με άλλα λόγια. Άλλοι θέλουν για να απελευθερώσουν τα εδάφη τους, άλλοι θέλουν για να πετύχουν τους στόχους τους. Τώρα, έχουμε και αυτό που συμβαίνει με τη Γεωργία και τη Ρωσία. Η Γεωργία δεν θέλει να επιβάλλει και Ρώσεις, ξανάρχισε τις αεροπορικές τις πτήσεις από και προς Ρωσία. Ο Πρωθυπουργός της Γεωργίας πιστεύει ότι η οικονομία της χώρας του θα καταρρεύσει αν επιβληθούν άμεσες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα καταστρέψει την οικονομία, θα βλάψει τα εθνικά μας συμφέροντα, τα συμφέροντα της χώρας μας, δήλωσε ο Ηρακλή Γκαρίμπασβίλη στο Οικονομικό Φόρουμ του Κατάρ στην Ντόχα. Σημείωσε ότι ο εμπορικός κύκλος εργασιών μεταξύ των δύο χωρών για ένα ολόκληρο χρόνο είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια, ενώ για ένα τέτοιο ποσό η Ευρωπαϊκή Ένωση συναλλάσσεται με τη Ρωσία σε μόλις 4 μέρες τώρα, εν καιρό κυρώσεων. Τι μου λέτε, λέει, να βάλω κυρώσεις, να καταστρέψω τη χώρα μου? Λοιπόν, αυτά. Επίσης η Ρωσία, είπα πριν από λίγο για τις... η Πολωνία ετοιμάζεται να ζητήσει αποζημιώσεις και από τη Γερμανία και από τη Ρωσία για την περίοδο που κατέλαβαν τη χώρα τους, τις ζημιές που έκαναν. Τώρα τι λέει η Ρωσία? Εγώ θα ζητήσω, λέει, από την Πολωνία 750 δισεκατομμύρια δολάρια αποζημιώσεις για τη βιομηχανία και τις υποδομές που έκανα ως Σοβιετική Ένωση στην Πολωνία. Αυτά τα λεφτά, λέει, τα αναφέρουν και θα τα ζητήσουν. Εντάξει, τώρα αυτά γίνονται για να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι το σχέδιο της Ρωσίας να ανοιχτεί στον κόσμο, εκτός Δύσης, να πάει στον Παγκόσμιο Νότο, προκειμένου στην Αφρική, επειδή στην Αφρική όντως είδα σήμερα μια δήλωση του Πούτιν που είπε, εμείς, λέει, θέλουμε να καταστήσουμε την Αφρική ένα σημαντικό πόλο στον πολυπολικό κόσμο, να βοηθήσουμε στην ανάπτυξή της και να βάλουμε, λέει, να κλείσουμε ερμητικά την πόρτα στην αποικιοκρατία. Δηλαδή ξύνει πληγές στους λαούς της Αφρικής που σχετίζονται με την αποικιοκρατία της Δύσης, άρα τους υποχρεώνει να πάρουν αποστάσεις από τη Δύση και να είναι κοντά στην Ρωσία, στην Κίνα, στην Τουρκία. Λοιπόν, η Ρωσία είναι αποφασισμένη να ενισχύσει τη στρατηγική της συνεργασία με την Αφρική, δήλωσε ο Ρώσος πρεσβευτής της ΗΠΑ Ανατόλη Αντόνοφ. Είμαστε πεπισμένοι ότι μέσω κοινών προσπαθειών η Ήπειρος θα γίνει ένας από τους ηγέτες της αναδυόμενης πολυπολικής παγκόσμιας τάξης. Θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε στην νεοαπικιακή ιδεολογία που επιβάλλεται από το εξωτερικό, είπε ο Αντόνοφ. Επίσης, ο Λαυρόφ θα επισκεφτεί το Cape Town, την Νότια Αφρική, 1 με 2 Ιουνίου, όπου θα έχουν σύνοδο των Υπουργείων Εξωτερικών των BRICS και κάποιες άλλες χώρες εκεί. Επίσης, ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας, ο Ναρίσκιν, βρίσκεται στο Πεκίνο, συναντήθηκε με τον
Xi Jinping, ο οποίος Xi Jinping απίθυνε πρόσκληση στον Πούτιν να επισκεφτεί το Πεκίνο. Δεν ανακοινώθηκαν λεπτομέρειες για το αν δέχθηκε και πότε. Πάντως υπάρχουν πολλά άρθρα, είδα και φωτογραφίες, έτσι μεγαλοπρεπής και υποδοχή αλλά και συζητήσεις, ότι υπογράφηκαν και θα υπογραφούν συμφωνίες, εμπορικές συμφωνίες που θα ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών. Επίσης, έχουμε εξελίξεις πάλι εκεί στην Άπο Ανατολή. Η Κίνα αντέδρασε, έδειξε τη δυσφορία της. Η Ιαπωνία δεν σχεδιάζει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, είτε ως μόνιμο είτε ως συνδεδεμένο μέλος, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών κατά τη διάρκεια της ολομέλειας της Άνω Βουλής του Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, συζητείται το θέμα του ανοίγματος γραφείου αντιπροσωπείας του ΝΑΤΟ στην Ιαπωνία, αλλά δεν έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής αποφάσεις. Παράλληλα, ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι το Τόκιο θα συνεχίσει να ενισχύει τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και τους συμμάχους τους εν ώψη των δύσκολων δοκιμασιών που αντιμετωπίζει τώρα η διεθνής τάξη. Πάντως, γράφτηκε ότι ενδεχομένως να παραστεί ο Φούμιο Κισίντα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας που θα γίνει τον επόμενο μήνα. Λοιπόν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, ο Κλέβερλι, πήγε στη Βραζιλία και προσπαθεί να πείσει τη Βραζιλία να καταδικάσει την εισβολή, την έχει καταδικάσει την εισβολή και να επιβάλλει κυρώσεις. Αυτό, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Πολίτικου, νομίζω το αναφέρει, δεν πρόκειται να το πετύχει. Όπως επίσης είδα δημοσίευμα που λέει ότι ασκούνται πιέσεις πανταχώθεν από χώρες της Δύσης στις χώρες της Λατινικής Αμερικής να συμμετέχουν και να καταδικάσουν και να συμμετέχουν στον πόλεμο, στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Από τις περισσότερες χώρες λέει παίρνουν όχι, θέλουν να διατηρήσουν την ουδετερότητά τους. Είδα ο Πατρούσεφ μίλησε και αυτός με τους ομολόγους του. Ο Πατρούσεφ είναι ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας με τους ομολόγους του του BRICS και είπε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή για συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας δηλαδή, και ότι ο Biden ενέκρινε το ποσό των 108 εκατομμυρίων δολαρίων για να αντιμετωπιστεί η ρωσική επιρροή στα Δυτικά Βαλκάνια. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Αν ξέρει κανένας κάτι, ας μας το πει. Μου κάνετε παράπονο ότι μου τα λέτε και δεν τα αναφέρω. Πώς δεν τα αναφέρω? Και απόψε έχω, θα το αναφέρω κάτι. Λοιπόν, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα είχε υποθεί και είχε γραφτεί. Για κάτσε να γράψουμε λίγο και το... Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, είχε γραφτεί ότι η Ρωσία περιμένει επιθέσεις στους δύο αγωγούς φυσικού αερίου που διατρέχουν τον Εύξεινο Πόντο, το βυθό του Εύξεινου Πόντο. Ο ένας βγαίνει στην μαρτυρική Αμισό, Σαμσούντα, η Σαμισόν, Σαμσόν. Αυτό να λέμε και κάνουμε και μια παρένθεση να λαφραίνει το κλίμα. Έλεγαν λοιπόν για τις πόλεις στη Μικρά Ασία, στην πόλη έγινε Ισταμπούλ, το έλεγαν οι Τούρκοι. Η Σαμισόν έγινε Σαμσόν, η Σμύρνην έγινε η Σμύρ, η Σκόν, στην Κό δηλαδή, έγινε η Στινκό, έγινε η Στάνκιοι, και άλλες, η Νικομίδια έγινε η Σμίδιαν και έγινε η Σμίτ, η Νικομίδια που βρίσκεται στο βυθινικό κόλπο εκεί στη θάλασσα του Μαρμαρά, πατρίδα του Αγίου Παντελεήμονα με καταπληκτικό μοναστήριο που φιλοξένησε τους Έλληνες όταν ξεριζώνονταν από τα χωριά τους, από τη Βυθινία, για να έρθουν στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, δύο αγωγοί. Ο ένας λοιπόν είναι στην Ισαμισόν, Σαμσόν, στη Σαμσούντα, βγαίνει ο Blue Stream, αγωγός ο οποίος κατασκευάστηκε με απόφαση του Μεσούτ Γκιλμάζ, και επειδή πήρε αυτήν την απόφαση παρά τις πιέσεις της Δύσης, τον έβγαλαν από την πρίζα, του βγάλαν ένα υπαρκτό σκάνδαλο με τον, αν θυμάμαι καλά, πέρασαν και πόσα χρόνια είναι και τα χρόνια, Κορκμάζ Γιγίτ, ήταν ένας από τους οικονομικούς παράγοντες που στήριζε τον Μεσούτ Γκιλμάζ τότε. Ο Μεσούτ Γκιλμάζ πέθανε από το ρίζεο, από το μεσοχώρι ριζέου, δεύτερος πρωθυπουργός εκτός του Ερντογάν.
Έχω μια ιστορία για αυτόν τώρα, μη δεν πω τώρα. Αυτός λοιπόν, σπουδαγμένος στη Γερμανία, γερμανοσπουδαγμένος και γερμανοτραφής, τον πίεσαν οι Αμερικανοί να μην υπογράψει τον αγωγό, τον υπέγραψε. Ο αγωγός ήρθε στη Σαμσούντα, του βγάλαν το σκάνδαλο με την τράπεζα του Κορκμάζ Γιγίτ, η οποία είχε ωφεληθεί από, με απόφαση του, του Μεσούτ Γιλμάζ, και ο Μεσούτ Γιλμάζ έκτοτε τελείωσε η πολιτική του πορεία. Λοιπόν, και ο άλλος αγωγός βγαίνει στο Κρίκιοι της Ανατολικής Θράκης, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, η Σαλμιδισσός, η αρχαία Σαλμιδισσός. Εκεί ήταν ένας, ήταν ο Μάντης, ένας Μάντης τώρα δεν θυμάμαι, να μην διακόψω και ψάχνω τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί βγαίνει ο αγωγός, ο Τέρκι Στρίμ. Οι Τούρκοι τον ονόμασαν Τέρκι Στρίμ, είναι ο αγωγός που υποκατέστησε τον South Stream, εξαιτίας του οποίου ο Καραμαλής βγήκε αυτός από την πρίζα, έτσι. Λοιπόν, είπαν λοιπόν οι Ρώσοι ότι όπως κατέστρεψαν τον Nord Stream, φοβόμαστε έτσι ότι θα καταστρέψουν και τους δύο αγωγούς. Για να αποκόψουν την Τουρκία ενεργειακά ή να εξουδετερώσουν την ενεργειακή εξάρτηση Τουρκίας από τη Ρωσία, που αυτό είναι ένα, παρότι έχει οικονομικά χαρακτηριστικά, έχει στρατηγική σημασία. Αν είσαι εξαρτημένος οικονομικά από την Ρωσία, με το πυρηνικό εργοστάσιο και με δύο αγωγούς, τότε όποιος έχει και το διακόπτη και τη Βάνα, αυτός μπορεί και να σε επηρεάσει. Είπαν λοιπόν σήμερα, το πήρα από τα τουρκικά, είδα ότι το έβαλαν και τα ελληνικά, ότι ότι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το πολεμικό πλοίο Ιβάν Χούρς, το οποίο ανήκει στο ρωσικό στόλο του Ευξήνου Πόντου και έκανε περιπολίες για την προστασία του αγωγού Τέρκι Στρίμ και Μπλου Στρίμ, δέχθηκε επίθεση. Το Υπουργείο λέει ότι δέχθηκε επίθεση με οχήματα μη επανδρομένα του Ουκρανικού πολεμικού ναυτικού. Η επίθεση έγινε 140 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά των στενών της Κωνσταντινούπολης. Οι Ρώσοι υπεύθυνοι λένε ότι απέτυχε η επίθεση και ότι έχει πλέον η ασφάλεια του πλοίου έχει παραμένει και των αγωγών. Είπαμε ότι οι αγωγοί διατρέχουν τον βυθό του Ευξήνου Πόντου 930 χιλιόμετρα και ο ένας έρχεται στο Κρίκιοι της Ανατολικής Θράκης, 40 εκκλησίες δηλαδή, και ο άλλος είπαμε ότι έρχεται στην Σαμσούντα. Σημαντικό θέμα, πολύ σημαντικό θέμα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι, ναι, το επόμενο είναι οι σχέσεις του Ιράν με τις Ρωσίες, όπως και με τη Ρωσία. Ξέρετε ότι αυτό απασχολεί τη Δύση. Αυτό που έγινε με τον πόλεμο και με τις κυρώσεις έχει κατά το 50 τέχνας κατεργάζεται, κυρώσεις τέχνας κατεργάζονται. Και το Ιράν, παρότι είναι αποκλεισμένο από τις διεθνείς αγορές τράπεζες του, ξέρω εγώ, δεκαετίες, έτσι, αλλά και η Ρωσία βρήκε τρόπους να επιβιώσει. Τώρα βλέπουμε ότι και η Ρωσία στράφηκε στην Κίνα, στην Ινδία και στο Ιράν. Αναπτύσσονται οι σχέσεις τους, γιατί είχαν και αυτοί προβλήματα, η Ρωσία με το Ιράν. Το Ιράν έχει τα δικά του σχέδια για τον Νότιο Κάυκασο. Έχουμε πει ότι πολλοί από τους λαούς που κατοικούν στη σημερινή Ρωσική Ομοσπονδία μιλούν γλώσσες που ανήκουν στην οικογένεια των Ιρανικών γλωσσών, και το Αζερβαϊτζάν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς, παρότι μιλάνε τουρκικά, είναι Σιίτες. Άρα το Ιράν έχει στρατηγικούς στόχους, είναι στην Κασπία θάλασσα, παράκτια χώρα, αλλά παρόλα αυτά τώρα βάναν τις διαφορές στην άκρη, γιατί τα προβλήματα τους φέρουν πιο κοντά. Είδαμε ότι γίνεται σε πολλούς τομείς η συνεργασία. Για προσέξτε εδώ τώρα μια είδηση.
Χθες Τρίτη πραγματοποιήθηκε στην Τεχεράνη συνάντηση των επικεφαλής των κεντρικών τραπεζών του Ιράν και της Ρωσίας. Ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, Μοχαμάντ Ρεζά Φαρζίν, σε συνάντηση με την επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Ελβίρα Ναμπιουλίνα, δήλωσε: «Η ενίσχυση και η επιτάχυνση της ανάπτυξης των διαμεσολαβητικών σχέσεων μεταξύ των εμπορικών τραπεζών του Ιράν και της Ρωσίας είναι στην ατζέντα των συνομιλιών». Ο Φαρζίν, κατά τη συνάντηση, τόνισε την ανάγκη επέκτασης της συνεργασίας στον τομέα των τραπεζικών υποδομών μεταξύ των δύο χωρών, επικαλούμενη τις τεράστιες εμπορικές ευκαιρίες του Ιράν και της Ρωσίας. Στη συνάντηση αυτή, η Ρωσίδα επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας, Ελβίρα Ναμπιουλίνα, τονίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης των συναλλαγματικών και τραπεζικών συναλλαγών και της βέλτισης χρήσης της τραπεζικής υποδομής των δύο χωρών για την ανάπτυξη της εμπορικής και της οικονομικής συνεργασίας, δήλωσε τα εξής: «Ανταλλαγή τεχνικών και εξειδικευμένων ομάδων των κεντρικών τραπεζών των δύο χωρών, προκειμένου να αναπτυχθούν και να εμβαθύνουν τις νομισματικές και τραπεζικές σχέσεις, θεωρούνται σημαντικές και από την άποψη αυτή και θα τις εφαρμόσουμε». Σημαντικό θέμα, επαναλαμβάνω, απλά να πούμε ότι είδα δημοσιεύματα τα διέτρεξα δηλαδή σε Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης που λένε ότι το Ιράν ήδη προχωράει στον εμπλουτισμό ουρανίου που είναι ικανό να κατασκευάσει πυρηνικές βόμβες. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα για δύο λόγους. Αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά όπλα και κατορθώσει αυτό να το επιβάλλει στη διεθνή κοινότητα, όπως στην ουσία το έκανε και η Βόρεια Κορέα, τότε θα αλλάξουν οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή. Δηλαδή, εκτός από το Ισραήλ που διαθέτει πυρηνικά όπλα, θα διαθέτει και το Ιράν, και αυτό ούτε θέλω να το σκέφτομαι, θα ανοίξει την όρεξη και στην Τουρκία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και σκεφτείτε τότε έναν ταϊφούν, τυφώνα, έναν πύραυλο μέσω βεληνικούς εκτόξευση μία-δύο φορές και χθες πάλι και επέρεται «θα σας κάνουμε, θα σας τράνουμε». Σκεφτείτε να αποκτήσει η Τουρκία πυρηνικά όπλα, τι έχει να γίνει. Πώς θα μπορέσει η Ελλάδα και η Κύπρος να αντιμετωπίσει αυτήν την αύξηση της ισχύος και γεωπολιτικής και επιχειρησιακής της Τουρκίας? Έχει απασχολήσει κανέναν? Υπάρχει καμία έκθεση στον εκάστοτε πρωθυπουργό για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε απαισιόδοξοι, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να σκεφτόμαστε και τα χειρότερα σενάρια. Λοιπόν, πάμε. Συρία. Καταρχάς, ο Τσαβούσογλου δήλωσε ότι τις επόμενες μέρες θα συναντηθούμε Υπουργείο Εξωτερικών και θα χαράξουμε οδικό χάρτη για την προσέγγιση της Τουρκίας με τη Συρία. Πώς θα γίνει οδικός χάρτης χωρίς να φύγουν τα στρατεύματα? Διότι διαβάζω, εκτός και αν είναι προεκλογικά, θα δούμε παρακάτω τι γίνεται με αυτά τα κόλπα, με τους πρόσφυγες δηλαδή, ότι είναι σε εξέλιξη κατασκευή 240.000 διαμερισμάτων κατοικιών στην Τζαραμπλούζ. Η Τζαραμπλούζ είναι και αυτή προφορά της ελληνικής λέξης Ιεράπολης, Τζαραμπλούζ, Ιεράπολους, Τζαραμπλούζ. Είναι η πόλη, η ιερή πόλη των Σελευκηδών, αν και δεν ταυτίζεται με τη σημερινή Τζαραμπλούζ. Η Ιεράπολης ταυτίζεται με την Μέμπετς, που βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα νότια της Τζαραμπλούζ. Ότι στην περιοχή της Τζαραμπλούζ, λοιπόν, που κατέλαβε η Τουρκία με την πρώτη επιχείρηση ασπίδας του Εφράτη, που έγινε με την άδεια της Ρωσίας, η πρώτη επιχείρηση, έγινε μετά το πραξικόπημα στην Τουρκία, τότε που ο Πούτιν είπε στον Ερντογάν «έλα στον παππού», τον πήρε στην Αγία Πετρούπολη, αφού είχε η Τουρκία καταρρύψει το ρωσικό αεροσκάφος εκεί στο Χατάι και έκανε εμπάργο και γονάτισε η Τουρκία οικονομικά, ήρθε και το
πραξικόπημα και μετά τον πήρε 9 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, στην Αγία Πετρούπολη, και για να ανακόψει την προέλαση των Κούρδων που ήταν να ενώσουν τα καντόνια του Κομπάνι και του Αφρίν, ο Ερντογάν έδωσε γιν και ίδρο στον Πούτιν και ο Πούτιν του έδωσε την άδεια και εισέβαλε με την ασπίδα του Εφράτη εκεί στην Ζαραμπλούς. Εκεί στην Ζαραμπλούς λοιπόν και στην Αλμπάμπ. Στην Ζαραμπλούς έχουμε 240.000 κατοικίες που κατασκευάζονται με λεφτά του Κατάρ και εκεί η Τουρκία θέλει να κάνει δημογραφική αλλίωση. Αυτά είναι εγκλήματα πολέμου, έτσι, αλλά ποιος τα βλέπει τώρα? Τα βλέπουν τον Άσαντ, δεν βλέπουν τον Ερντογάν που κάνει δημογραφική αλλίωση, εθνοκάθαρση, γενοκτονία. Λοιπόν, και για να εγκαταστήσει ο Ερντογάν, αν μιλάμε 240.000 κατοικίες, επί 4, 1.000.000 πρόσφυγες με τη βία από την Τουρκία εκεί. Θα τους πει, τι θέλεις στη χώρα σου, πάρε σπίτι. Μίλησα με φίλους που γνωρίζουν το θέμα και λέει δεν πρόκειται να πάει κανένας. Ποιος θα αφήσει, λέει, τώρα αυτοί έχουν εγκατασταθεί στην Τουρκία, τα παιδιά τους πηγαίνουν στα σχολεία, κάποιοι πήραν λεφτά, πούλησαν περιουσίες και είναι στην Τουρκία, έχουν κάνει επενδύσεις, έχουν τα μαγαζιά τους, ποιος θα φύγει, κανένας δεν θα φύγει, μου λένε. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, είχαμε ένα καταπληκτικό γεγονός. Θυμάστε τη Ράκα. Τώρα όσοι παρακολουθείτε, έτσι. Η Ράκα ήταν η ιονή πρωτεύουσα του Ισλαμικού κράτους. Η πόλη όπου πετούσαν από τον τρίτο όροφο τους ομοφυλόφιλους και τους σκότωναν, που βασάνιζαν και σκότωναν τις γυναίκες όσες θεωρούσαν ότι δεν είναι με βάση το Ισλάμ, που θυμάστε γύρω στην πλατεία ήταν ένας περίβολος από ένα συντριβάνι με σιδερένας περίβολος και κάρφωναν εκεί πάνω, τώρα είναι και μακάβριο, τα κεφάλια των ανθρώπων που σκότωναν. Σε αυτή την πόλη λοιπόν της βαναυσότητας, της βαβαρότητας, όπου οι γυναίκες δεν είχαν κανένα δικαίωμα, χθες παρουσιάστηκε η γενική ομάδα, η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της πόλης. Ελεύθερες οι γυναίκες. Και αυτό είναι και ομολογία και των Δυτικών και των Ρώσων, ότι αυτό οφείλεται στο δημοκρατικό τρόπο με τον οποίο έχουν οργανώσει την περιοχή οι Κούρδοι, οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας που είναι οι Κούρδοι. Αυτό φοβάται η Τουρκία, τη δημοκρατία φοβάται. Δεν φοβάται να μην τη διαμελήσουν οι Τούρκοι. Όχι, φοβάται τη δημοκρατία. Ότι αν οι Κούρδοι της Βορειοανατολικής Συρίας γίνουν αποδεκτοί από τον Άσαντ να έχουν τη δικιά τους αυτόνομη περιοχή, η οποία θα λειτουργεί δημοκρατικά, και όπου οι λαοί που κατοικούν στην περιοχή θα έχουν δικαιώματα, όλα τα πλήρη δικαιώματα, ισότιμα δικαιώματα, αλλά και οι άντρες και οι γυναίκες. Είναι η μοναδική περιοχή που είναι 50-50. Βουλευτές και όλοι στις δήμους, 50-50 άντρες και γυναίκες. Έτσι. Αυτό φοβάται η Τουρκία. Διότι η Τουρκία δεν αντέχει τη δημοκρατία και θα δούμε μετά αυτό που γίνεται οι εκλογές. Δεν τις κάνει ο Ερντογάν τις εκλογές, ούτε το Υπουργείο Εσωτερικών. Το κράτος τις κάνει. Και εννοώ το βαθύ κράτος. Πάμε τώρα να δούμε ξανά τι γίνεται στη Συρία. Σύμφωνα με το κρατικό συριακό πρακτορείο ΣΑΝΑ, ευρωβουλευτές, η επιστροφή της Συρίας στις συναντήσεις του Αραβικού Συνδέσμου είναι προς το συμφέρον της περιοχής. Η επανέναρξη της συμμετοχής της Συρίας στις συνεδριάσεις του Αραβικού Συνδέσμου αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα που είναι προς το συμφέρον της περιοχής και του αραβικού κόσμου συνολικά, επιβεβαίωσε ο Ισπανός βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάνου Πινέδα. Η προσπάθεια να κρατηθεί η Συρία μακριά από τα διεθνή φόρουμ ήταν μια παράνομη πράξη που εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα και τις φιλοδοξίες των ΗΠΑ, δήλωσε ο Ισπανός Ευρωβουλευτής σε συνέντευξή του στον ανταποκριτή του πρακτορείου ΣΑΝΑ στη Μαδρίτη. Αυτό που χρειάζεται τώρα η Συρία είναι οι σχέσεις που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, τον τερματισμό της κατοχής του εδάφους της από τους Τούρκους και τον τερματισμό της λαϊλασίας και της κλοπής των φυσικών πόρων. Αυτό λέει ότι το κάνουν οι Αμερικανοί με τους Κούρδους, έτσι ώστε ο Συριακός λαός να μπορεί να οικοδομήσει μια σταθερή και διαρκή ειρήνη μακριά από όλες τις εξωτερικές και ξένες παρεμβάσεις, είπε ο Πινέδα. Αυτά είπε σε γενικές γραμμές. Με τη σειρά του, ο πρώην μέλος του Τσεχικού Κοινοβουλίου Γέργη Βιβαντίλ επιβεβαίωσε σε άρθρο του ότι η συμμετοχή του Άσαντ στη Σύνοδο Κορυφής στη Τζέντα και η απάντηση στη συμμετοχή της Συρίας στη συνεδριάση του Αραβικού Συνδέσμου αντιπροσωπεύουν μια νέα ήττα για τις πολιτικές των ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή. Σημείωσε ότι η Συρία θα συνεχίσει να διαδραματίζει βασικό ρόλο στην περιοχή. Θεωρώ ότι η Συρία είναι μια φιλική χώρα
προς την Ελλάδα. Η Ελλάδα πρέπει, έχει ιστορικούς δεσμούς και πρέπει να συνεχίσει να έχει. Προστάτεψε ο Άσαντ, ο οποίος είναι αυταρχικός ηγέτης, να τα λέμε όλα. Αλλά προστάτεψε τους χριστιανούς. Ο ίδιος έχει φιλελληνικά αισθήματα. Έχουμε εκεί λοιπόν Ελληνοορθόδοξους. Η Ελλάδα, θα δείτε το τελευταίο σχόλιο για την πολιτισμική επικράτεια του ελληνισμού. Η Ελλάδα πρέπει να επιδιώξει με βάση τα εθνικά της συμφέροντα να έχει στενές σχέσεις με τη Ρωσία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Είδατε προχτές ότι ο Σινάν Ογάν, ο τρίτος υποψήφιος πρόεδρος, Ερντογάν Κιλιτσδαρόγλου Σινάν Ογάν, ο οποίος συγκέντρωσε 5% και κάτι, συναντήθηκε πρώτα με τον Κιλιτσδαρόγλου, το έκανε δηλαδή λοταρία, ποιος δίνει πιο πολλά. Και τελικά του έδωσε μάλλον πιο πολλά ο Ερντογάν και πήγε, είπε ότι εγώ θα ψηφίσω τον, θα στηρίξω τον Ερντογάν. Όμως ο Σινάν Ογάν δεν έχει κόμμα. Στηρίχτηκε από 3 κόμματα, βασικά από 1 κόμμα, το κόμμα της νίκης, του Ümit Özdag. Νεοναζί ο ένας και ο Ογάν, νεοναζί και ο Ümit Özdag, ο οποίος είναι Τσερκέζος, Καυκάσιος είναι, δεν είναι Τούρκος, αλλά είναι εθνοφιλετιστής Τούρκος. Η μητρική του γλώσσα είναι τα Τσερκέζικα. Τώρα πώς γίνεται αυτό? Εν πάση περιπτώσει, άνθρωπος του κράτους είναι, παιχνίδια του κράτους παίζει. Ο Ογάν λοιπόν ήταν ο υποστηριζόμενος από τη συμμαχία ΑΤΑ, βασικός πυλώνας της οποίας είναι το κόμμα νίκη, της νίκης του Ümit Özdag. Ο Ümit Özdag πήγε στον Ερντογάν, πήγε και στον Κιλιτσδαρόγλου, σήμερα τι δήλωσε? Εγώ, λέει, στηρίζω τον Κιλιτσδαρόγλου, το κόμμα μου στηρίζει τον Κιλιτσδαρόγλου. Πώς γίνεται τώρα? Ο υποψήφιος που υποστήριξε στηρίζει τον Ερντογάν, εσύ στηρίζει τον Κιλιτσδαρόγλου. Υπέγραψαν ένα πρωτόκολλο 7 σημείων, τα οποία είναι η επιβολή του κράτους, δηλαδή ό,τι του είπε το κράτος δηλαδή. Δηλαδή, να μην αλλάξουν τα άρθρα του συντάγματος που προστατεύουν τον τουρκισμό, να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία κτλ. Αυτά είναι στην ουσία. Και να διώξουν τους πρόσφυγες, κάτι που είναι πολιτική του Κιλιτσδαρόγλου. Κεντροαριστερός, αλλά λέει κανένας πρόσφυγας. Ο Ümit Özdag λέει υπάρχουν 13 εκατομμύρια ξένοι, πρόσφυγες και μετανάστες. Και δεν πρόκειται η τουρκική οικονομία να ανακάμψει όσο υπάρχουν αυτοί στην Τουρκία. Τώρα, εδώ λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει ένας διχασμός και στο ίδιο το κράτος. Δηλαδή, το μισό κράτος στηρίζει τον Ερντογάν, το μισό τον Κιλιτσδαρόγλου. Κατά πάσα πιθανότητα είναι μια επιχείρηση του κράτος να σύρει τον Κιλιτσδαρόγλου, να τον τραβήξει από τις υποσχέσεις που έδωσε στους Κούρδους και να τον φέρει πιο κοντά στις θέσεις του κράτους. Το πέτυχε, το υπέγραψε το πρωτόκολλο αυτό. Συνεδριάζει το κόμμα των Κούρδων. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τον Κιλιτσδαρόγλου, αλλά υπάρχουν σχέδια για την επόμενη μέρα που καλύτερα να μην τα πούμε τώρα. Αφήστε να γίνουν εκλογές και μετά τα λέμε. Λοιπόν, αυτά με τον Κιλιτσδαρόγλου και τον Özdag. Να πάμε τώρα στον προεκλογικό αγώνα. Τρέχουν και ο Ερντογάν και ο Κιλιτσδαρόγλου. 3 μέρες μείναν, έτσι. Διάβασα από αρκετούς νομούς τις δημοσκοπήσεις. Θα μου πείτε, οι δημοσκοπήσεις ήταν αυτές που οδήγησαν σε λάθος εκτιμήσεις. Εν πάση περιπτώσει, προηγείται ο Ερντογάν. Δεν ξέρουμε πώς θα επηρεάσει τους ψηφοφόρους αυτή η κατάσταση. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το πρωτόκολλο που υπέγραψε ο Κιλιτσδαρόγλου δεν είναι και χαζός, έτσι. Απευθύνεται και στους ψηφοφόρους του Ερντογάν. Δηλαδή, στην ουσία εξουδετερώνει την προπαγάνδα του Ερντογάν που έλεγε ότι αυτοί είναι με τους τρομοκράτες, αυτοί είναι έτσι, αυτοί είναι αλλιώς. Και έρχεται και λέει ότι με τα 7 δεν είμαι αυτό που λέμε, άρα μπορείτε οι συντηρητικοί να με ψηφίσετε. Και κάνουν υπερπροβολή του εμείς μέσα σε 1-2 χρόνια θα τους διώξουμε όλους, θα τους πάμε στις χώρες τους. Τέλος. Και θα κρατήσουμε μόνο όσους θέλουμε και όσοι είναι χρήσιμοι. Αυτό δεν ξέρουμε πώς θα επηρεάσει. Και τώρα, συγγνώμη, τώρα σε 3 μέρες τι να επηρεάσει? Πάντως, μετέφρασα σήμερα, σας προτείνω να το διαβάσετε, δεν θέλω τώρα να το διαβάζω και να σας κουράζω, ένα άρθρο του Μεχμέτ Αλτάν. Θα σας πω το ζουμί. Μεχμέτ Αλτάν είναι ένας αριστερός, 2 αδέρφια είναι αυτοί, αριστερός δημοσιογράφος, και έγραψε το εξής.
μία επιχείρηση του τουρκικού κράτους. Λέει δηλαδή ότι οι εκλογές ήταν μία επιχείρηση του τουρκικού κράτους και είχαν στόχο αυτά που είπαμε, δηλαδή να εξουδετερώσουν τους κινδύνους που στρέφονταν εναντίον του κράτους. Δηλαδή η συνεργασία Κιλιστάρου με τους Κούρδους έχει στόχο το αυταρχικό κράτος όπως λειτουργεί αυτό από το 1923 μέχρι σήμερα. Λέει ο Αλτάν δύο πραγματάκια. Πρώτον, πού ήξερε ο Σοϊλού μέρες πριν ότι το αποτέλεσμα θα είναι 49,5. Εννοεί ότι αυτός έστησε το μηχανισμό, ήταν δηλαδή ο επιβλέπων εκ μέρους του κράτους, δεν πήρε αυτός την απόφαση. Επίσης λέει ότι τα αποτελέσματα του Σινάν Ογάν, ενώ ξεκίνησαν, όταν ξεκίνησαν να μεταδίδονται στις 7 η ώρα πόσο του Ερντογάν, ξεκίνησαν από 60 τόσο και κατέβηκαν στο 49. Έγινε μια διαχείριση της κοινής γνώμης. Του Σινάν Ογάν λέει ήταν από την πρώτη ώρα μέχρι την τελευταία στο 5. Κάτι έγινε εκεί πέρα λέει, μήπως το είχαν προετοιμάσει, εσύ θα πας τόσο. Και επίσης είπε ότι οι ψήφοι με βάση τις οποίες προηγείται ο Ερντογάν και έγινε αντιστροφή, διότι οι δημοσκοπήσεις έλεγαν 45 ο Ερντογάν, 49,5-50 ο Κιλιστάρογλου. Έγινε αντιστροφή, είναι ψήφοι που εκλάπησαν από περιοχές όπου υπήρχαν μία ή δύο κάλπες σε χωριά και χωριουδάκια, όπου την ευθύνη την είχε η στρατοχωροφυλακή. Και εκεί όταν υπάρχει στρατοχωροφυλακή, τα σκυλιά δεμένα, όχι με τα λουκάνικα. Λοιπόν, αυτά και για τις εκλογές στην Τουρκία. Θα δούμε την Κυριακή αν έχουμε κάτι μέχρι αύριο. Σας είπα τις συμμαχίες τώρα που πηγαίνουν. Να πάμε να δούμε τι έγινε στην Κύπρο, τι γίνεται στην Κύπρο. Λοιπόν, υπάρχει ένα άρθρο του Κώστα Βενιζέλου, δεν το διαβάζω τώρα, θα σας πω το ζουμί, στην εφημερίδα Φιλελεύθερος της Κύπρου, ο οποίος λέει ότι όντως είναι θετική η προσέγγιση Χριστοδουλίδη Νετανιάχου, και εγώ χωρίς να ξέρω πολλά από το Ισραήλ και χωρίς αυτό να έχει σχέση με την ιδεολογία του Νετανιάχου, διαβάζοντας πιο πολύ από τι επηρεάστηκα. Πιο πολύ διαβάζοντας τα tweet του γιου του Νετανιάχου που αφορούν την Κύπρο, που είναι πιο πατριωτικά και πιο εναντίον της κατοχής και εναντίον των Τούρκων από τα περισσότερα που λένε και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, και θεωρώ ότι αυτό ένα δείγμα είναι που μιας πολιτικής που ακολουθεί ο πατέρας. Άρα θεωρώ ότι η νίκη του Νετανιάχου μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα και επιπτώσεις για την Κύπρο και την Ελλάδα. Θα τα δούμε αυτά. Δεν είναι δεδομένο τίποτα. Πάντως, τώρα έχουμε τον αγωγό. Αποφάσισε να γίνει ένας αγωγός από την Ισραηλινή ΑΟΣ του Ισραήλ, θα διατρέξει την Κυπριακή ΑΟΣ, θα φτάσει στην Κύπρο και εκεί θα είναι διπλή χρήση. Το φυσικό αέριο θα χρησιμοποιείται για φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, που θα είναι και το Ισραηλινό και το Κυπριακό όταν εξαχθεί, αλλά και σταθμός υγροποίησης για να πηγαίνει στην Ευρώπη. Αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη, την έχουμε θίξει. Ενώ λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά που θεωρούνται θετικά, την ίδια στιγμή παρατηρείται λαιλασία των ελληνικών περιουσιών στα κατεχόμενα από ξένους, πολλοί από τους οποίους, για να μην πω οι περισσότεροι, είναι Εβραίοι. Ισραηλινοί. Άλλο Εβραίος στο θρησκευμα, μπορεί να είναι Γερμανός. Είναι Ισραηλινοί. Και λέει ότι αυτό συνιστά όχι απλά νομιμοποίηση της κατοχής, αλλά πάκτωση, πακτώνεται η κατοχή. Άμα πάνε 30.000 ξένοι και αγοράσουν σπίτια, μετά πώς θα πεις εσύ, εγώ θα κάνω είτε επιχείρηση απελευθέρωση, θα καλύψω το Κυπριακό, θα ξαναγυρίσω πίσω στα σπίτια, ως ποια σπίτια, τα πούλησαν οι άλλοι. Είναι παράνομες ενέργειες. Απορώ γιατί δεν κάνουν διώξεις οι εισαγγελείς εναντίον των αυτών που αγοράζουν τα σπίτια. Γιατί δεν κάνουν διώξεις. Εν πάση περιπτώσει, λέει ο Βενιζέλος, περιμένουμε από τον Νετανιάχου να κάνει, να εκδώσει οδηγία και να προειδοποιεί τους Ισραηλινούς, τους πολίτες του Ισραήλ να μην αγοράζουν, διότι αυτή είναι μία εχθρική ενέργεια, έτσι. Δεν μπορεί από τη μια έτσι και από την άλλη αλλιώς. Πάμε και σε αυτό το θέμα.
Και... Λοιπόν, πάμε στο θέμα. Το τελευταίο θέμα είναι, θα σας πω κάτι για την ποντισμική επικράτεια του ελληνισμού, απλά να κάνω ένα σχόλιο. Θα εκδώσουν τον Κενάν Αγιάζ, έναν Κούρδο πολιτικό πρόσφυγα, με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Μίλησα χθες με έναν αρχηγό ενός κόμματος στην Κύπρο και λέω, τι είναι αυτό που πάτε να κάνετε, γιατί το κάνετε. Μου είπε ότι μίλησα, λέει, και με ανωτάτους, τώρα δεν θέλω να λέω και λεπτομέρειες, και δικαιολογήθηκαν ότι δεν μπορούν να παρέμβουν στη δικαιοσύνη. Ότι το επαρχιακό δικαστήριο της Λάρνακας τον έπιασαν αυτόν στο αεροδρόμιο, που είναι διοικητική πράξη, αφού είναι, υπάρχει ένταλμα της Γερμανίας, αλλά του έχεις δώσει πολιτικό άσυλο. Απαγορεύεται, προστατεύεται αυτός από από την νομοθεσία του ΟΗΕ, που αφορά τους πρόσφυγες. Του έχεις δώσει πολιτικό άσυλο. Γιατί το συλλαμβάνεις? Άστονα, και κρίνε το διοικητικά, εννοώ. Κρίνε το ένταλμα, αν πρέπει να εφαρμόσεις διοικητικά ή όχι να τον συλλάβεις. Τον παρέψαν στο δικαστήριο, διότι τώρα νύπτε τα χείρα της η κυβέρνηση Κασουλίδη και το κράτος, του Χριστοδουλίδη. Εμείς δεν έχουμε ευθύνη. Και μου είπε ο άνθρωπος που μίλησα ότι όταν το 2003-2004 ένας υπουργός προσπάθησε να παρέμβει στο δικαστήριο, την επόμενη μέρα τον έδιωξαν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ότι στην Κύπρο η δικαστική εξουσία είναι απολύτως διαχωρισμένη από την εκτελεστική. Δεν υπάρχει, υπάρχει διάκριση δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, ο Σταύρος λέει ότι απαγορεύεται να εκδώσεις άνθρωπο που έχει δώσει πολιτικό άσυλο. Διότι αυτό ζητάει η Τουρκία από τη Σουηδία και δεν έδωσε ούτε έναν. Εσύ γιατί δίνεις? Γιατί δίνεις? Μου άφησε να νοηθεί ο άνθρωπος που μίλησε ότι μπορεί να έχει κάνει, λέει, και ποινικά αδικήματα στη Γερμανία. Παραμύθια. Ό,τι και να έκανε. Πολιτικό άσυλο εδώ. Άμα θέλετε, στείλτε το φάκελο να το δικάσουμε εδώ πέρα. Δεν εκδίδεται. Διότι ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ακύρωση της υπόστασης της κυπριακής δημοκρατίας. Είναι σαν να μην είσαι κράτος. Δηλαδή τον αναγνωρίζεις ως πρόσφυγα και την ίδια στιγμή τον δίνεις? Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Και νύπτε τα χείρα του Χριστοδουλίδης. Πάντως ο Χριστοδουλίδης, δεν ξέρω τώρα τι να πω, νύπτε τα χείρα του, λέει, απόφαση ανωτά του δικαστηρίου. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι από την αρχή, όταν το συνέλαβαν, προτού παρέμβει η δικαστική εξουσία. Τώρα δεν ξέρω τα νομικά, τι να σας πω, αλλά... πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Ναι. Το επόμενο θέμα είναι, πουλήθηκε ένα νόμισμα, ελληνικό νόμισμα, προσέξτε. Το ακριβότερο αρχαίο νόμισμα που δημοπρατήθηκε ποτέ είναι εδώ και λίγες μέρες ένας ελληνικός, προσέξτε, χρυσός στατήρας 2.400 ετών, ο οποίος αγοράστηκε από ιδιώτη συλλέκτη έναντι 6 εκατομμυρίων δολαρίων, ένα τόσο δα νόμισμα, σε πληστηριασμό που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου, η μέρα της μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στον οίκο δημοπρασιών νομισμάτικα Ars Classica στη Ζυρίχη, προερχόμενο από το αρχαίο παντικάπεον της Σταυρικής Χερσονήσου, σημερινή Κρυμαία, μια ελληνική αποικία που ίδρυσαν οι μιλήσεις στα παράσια του Ευξήνου Πόντου κατά τον 6ο ή 7ο αιώνα π.Χ. Το χρυσό νόμισμα κόπηκε μεταξύ του 340 και του 325 π.Χ. και απεικονίζει έναν ανοιχτόφταρμο σάτυρο στην πρόσθια όψη, ενώ στην οπίσθια είναι χαραγμένος ένας γρίπας που στο άμφος του κρατάει ένα δόρυ. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την εντυπωσιακή κατάληξη που έχει η δημοπράτηση του στατήρα από το Παντικάπιο. Το Παντικάπιο είναι το σημερινό Κέρτς. Στον τελευταίο μας πληστηριασμό στη Ζυρίχη, δήλωσε ο Αρτούρο Ρούσο, συνδιευθυντής του οίκου νομισμάτικα Ars Classica. Είναι ένα σημάδι, συνέχισε, ότι η αγορά νομισμάτων ανθεί στο σύνολό της και ότι ειδικά τα αρχαία νομίσματα προσελκύουν αυτή τη στιγμή έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον. Οι νομισματολόγοι εκτιμούν ότι ο συγκεκριμένος στατήρας είναι έργο ιδιαίτερα ικανού χαράκτη, με την πολύ υψηλή τιμή του να αποδίδεται στην ποιότητα,
αλλά και στη σπανιότητά του. Λίγα κόπηκαν φοινικά ή λίγα διασώζονται. Άλλα παρόμοια νομίσματα βρίσκονται σε διάφορα μουσεία, μεταξύ των οποίων και το βρετανικό. Σύμφωνα με το artnet.com, ο στατήρας ανήκε για χρόνια στις συλλογές του Μουσείου Ερμιτάζ, ένα από τα μεγαλύτερα και πλουσιότερα μουσεία του κόσμου, αλλά το 1934 δόθηκε προς αγορά στο πλαίσιο της προσπάθειας του Στάλιν να πουλήσει έργα τέχνης ώστε να συγκεντρώσει συνάλλαγμα για να χρηματοδοτήσει τη βιομηχανική ανάπτυξη της Σοβιετικής Ένωσης. Γιατί επέλεξα να κάνουμε, να πούμε για αυτό το νόμισμα? Ακούστε, σας το έχω ξαναπεί. Ο πατριωτισμός των Ελλήνων λέει ότι πρέπει να υπερασπιζόμαστε την ελληνική επικράτεια, την πατρίδα. Σωστό. Και νομίζω ότι αυτό, ανεξαρτήτως της ιδεολογίας, εκτός από περιπτώσεις τώρα που δεν αξίζει να τις πούμε, ότι οι περισσότεροι Έλληνες αυτό το πιστεύουν. Αυτό απέδειξαν τουλάχιστον το 40. Ασχέτως από το 40 μέχρι σήμερα ο πατριωτισμός έχει εκφυλιστεί. Αλλά σε γενικές γραμμές πιστεύω λοιπόν ότι στον πατριωτισμό πρέπει να εντάξουμε, εκτός από την εθνική επικράτεια και την πολιτισμική επικράτεια του ελληνισμού. Δηλαδή, στην παιδεία μας, αντί να τους δείχνουν αυτά που τα έσχη που διάβασα πάλι σήμερα της Κεραμαίος, να ενταχτούν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και όλα τα στοιχεία, οι πόλεις και τα πολιτισμικά και ιστορικά στοιχεία της πολιτισμικής και ιστορικής επικράτειας του ελληνισμού. Και δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό που λέω που έχει να κάνει με αλυτρωτισμό. Καμία σχέση. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζουν οι Έλληνες, να γνωρίζει 1% Έλληνες ποιο ήταν το βασίλειο του Κυμμέριου Βόσπορου και ποιο ήταν το Παντικάπαιον, και την ίδια στιγμή που δεν ξέρουμε εμείς εδώ, οι νεοέλληνες στην ιστορία μας, να πουλέτε 6 εκατομμύρια δολάρια ένα νόμισμα από το Παντικάπαιον. Εδώ πρέπει, καταρχάς έπρεπε να το αγοράσει η Ελλάδα αυτό. Είναι κτήμα ελληνικό, ήταν το ελληνικό πολιτισμού, έπρεπε να το αγοράσει η Ελλάδα. Αλλά ποιος ασχοληθεί με αυτά, ξέρουμε τι ασχολούνται. Τέλος πάντων, να ανακαλύψουμε την πολιτισμική επικράτεια του ελληνισμού, να την εντάξουμε σε αυτή το ιδεατόν του πατριωτισμού μας, ένας αγνός πατριωτισμός που δεν θα έχει καμία σχέση με τις ιδεολογίες και με τα κόμματα για όλους τους Έλληνες, και να είμαστε πάντα σε θέση και αποφασισμένοι, όπως είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε την εθνική μας επικράτεια, αποφασισμένοι και έτοιμοι να υπερασπιστούμε και την πολιτισμική επικράτεια του ελληνισμού. Να πούμε τώρα, έστειλε, επειδή χθες έκανα μια έκκληση, αν υπάρχει κάτι για την τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Καλεντερίδη. Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και την μηχανική μάθηση, που είναι κλάδος της τεχνικής νοημοσύνης. Προπτυχιακά προγράμματα, από όσο ξέρω, δεν υπάρχουν. Αλλά τα προσεκή χρόνια ίσως θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία τους. Αργήσαμε, Πέτρο Λαζαρίδη, αργήσαμε. Συνήθως το αντικείμενο αυτό εξειδικεύεται κάποιος με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο στην Ελλάδα τουλάχιστον, πολλές φορές με σκοπό να το εφαρμόσει σε προηγούμενες σπουδές του. Επίσης, υπάρχουν ερευνητικά προγράμματα όπως το ελληνικό ντρόν και το ελληνικό αυτοκινούμενο όχημα, από όσο γνωρίζω, που έχουν ως βασικό συστατικό την τεχνητή νοημοσύνη. Είμαι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός και εκπονώ διδακτορική διατριβή με θέμα την εφαρμογή της μηχανικής μάθησης στην αντισεισμική μηχανική στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, με εκτίμηση Πέτρος Λαζαρίδης. Του ζήτησα να μου στείλει το email του, να το κάνει ο ΧΑΚ μία συνέντευξη για την τεχνητή νοημοσύνη, να μάθουμε περισσότερα. Τον ευχαριστώ πάντως και επαναλαμβάνω, όποιος τηλεθεατής μας στέλνει κάτι που πρέπει να το διαβάσουμε και που δεν μπορούμε να τα ξέρουμε εμείς τώρα ειδικά θέματα, να μας στέλνετε σε σχόλιο ή να μας στέλνετε στην ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου infognomon.gr, μπαίνετε εκεί που είναι ο εκδοτικός οίκος και εκεί υπάρχουν και τα στοιχεία όλα, τα τηλέφωνά μας, τα email μας κτλ. Στέλνετε εκεί ή στο δικό μου skal@infognomon.gr, skal, @infognomon.gr, στείλτε μου για να μπορέσουμε είτε να διαβάσουμε κάποια πράγματα ενδιαφέροντα που έχετε εσείς να πείτε και να τα δουν οι φίλοι μας, είτε αν θέλει κάποιος να κάνουμε κάποια
σε κάποιον τομέα που είναι εξειδικευμένος και είναι χρήσιμος και συνάδει με τον χαρακτήρα του καναλιού μας. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Πολιτισμική επικράτεια του ελληνισμού. Γεια σας, καληνύχτα.